Και τώρα καλούμε στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή μας συγκέντρωση είναι συγκέντρωση μάχης, γιατί η περίοδος που διανύουμε είναι περίοδος μάχης απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, απέναντι στη συνένεση των άλλων κομμάτων, απέναντι στις ίδιες τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θυσιάζουν τις ζωές και τις ανάγκες μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι περίοδος μάχης απέναντι στα εργατικά λαϊκά προβλήματα που οξύνονται και θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Τέτοιο είναι και το πρόβλημα της λαϊκής κατοικίας, με χιλιάδες πληστηριασμούς σπιτιών λαϊκών οικογενειών να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή να προγραμματίζονται, πατώντας πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτή την επίθεση είναι μόνο η οργάνωση, η αλληλεγγύη, ο αγώνας που μπορεί να φέρει, όπως είδαμε και στο βίντεο λίγη ώρα πριν, χειροπιαστά αποτελέσματα. Οι κομμουνιστές θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί. Θα βρισκόμαστε πάντα μπροστά. Είναι όμως πάρα πολλές και οι μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα θέλαμε και από αυτό εδώ το βήμα να δηλώσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι αγρότες, οι φυσικοί σύμμαχοι της εργατικής τάξης, που βρίσκονται μέρες τώρα στα μπλόκα του αγώνα, έχουν δίκιο και θα νικήσουν. Γιατί είναι δίκαιο το αίτημά τους για αφορολόγητο πετρέλαιο, όταν χρόνια τώρα αυτό το απολαμβάνουν οι εφοπλιστές. Είναι δίκαιο το αίτημα να αποζημιώνονται στο 100% για τις ζημιές που έπαθαν επειδή το κράτος δεν έκανε τα απαραίτητα έργα και τους άφησε απροστάτευτους απέναντι σε καιρικά φαινόμενα και καταστροφές. Είναι δίκαιο το αίτημα για κατώτερες εγγυημένες τιμές την ώρα που οι τιμές αυξάνονται μέχρι και 200% στη διαδρομή από το χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι δίκαιο το αίτημα αυτό που χρόνια τώρα ζητούν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, δηλαδή να μπορούν να μένουν στη γη τους, να την καλλιεργούν για να μπορεί να τρέφονται οι εργατικές λαϊκές οικογένειες με ποιοτικά και φθηνά προϊόντα. Δίκιο έχουν και οι φοιτητές, παιδιά και αυτά της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, που παλεύουν ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί είναι άδικο οι λαϊκές οικογένειες να ματώνουν για να μπορέσουν τα παιδιά τους να περάσουν σε μια σχολή με συνεχή φροντιστήρια, με τριπλές εξετάσεις, με ελάχιστη βάση εισαγωγής και κάποιοι άλλοι να περνάνε στην αντίστοιχη ιδιωτική σχολή με ελάχιστη βάση πληρωμής. Γιατί είναι άδικο να υπάρχουν σχολές στα δημόσια πανεπιστήμια που μαραζώνουν, που πάνε για κλείσιμο ή οι απόφοιτοί τους δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ αναγνωρίζονται εν μία ανοιχτή επαγγελματικά δικαιώματα στις ιδιωτικές σχολές που θα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Γιατί σε τελική ανάλυση είναι μεγάλο άδικο η εκπαίδευση να γίνεται
ένα ακόμα ακριβό εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται ανάλογα με την τσέπη του καθενός και της καθεμιάς. Απόλυτο δίκιο φυσικά έχουν και οι εργαζόμενοι που διεκδικούν και σε αρκετές περιπτώσεις πετυχαίνουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μισθούς που δεν θα τελειώνουν στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, με ανθρώπινα ωράρια, με σύγχρονα δικαιώματα, που διεκδικούν μέτρα ασφαλείας για να μην έχουμε ένα νεκρό εργάτη μέρα παραμέρα. Και ας αφήσει κατά μέρος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις απειλές που εκτοξεύουν οι λαλίστατοι υπουργοί της σε όλους όσοι αγωνίζονται. Έχουν μάλιστα το θράσος να μιλάνε για μειοψηφίες, να μιλάνε για αντιδημοκρατικές δίθεν διαδικασίες, επειδή δεν συμμετέχουν, λέει, όλοι στις αρχαιρεσίες για εκλογές στα σωματεία ή στις γενικές συνελεύσεις. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα μούτρα να λένε αυτά στους εργάτες και στις εργάτριες? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με την ψήφο μόνο του 20% του εκλογικού σώματος και δίνουν μόνοι τους και 50 έδρες μπόνους στον εαυτό τους για να φτάσουν και να πάρουν με το ζόρι την πλειοψηφία. Είναι αυτοί που κατάργησαν μέχρι και το παραβάν και τις εφορευτικές επιτροπές στις εκλογές και είπαν ότι οι εργαζόμενοι, οι νέοι, θα ψηφίζουν πλέον με μια επιστολή από το σπίτι ή από το χώρο δουλειάς με τον οποιονδήποτε εργοδότη ή κομματάρχη πάνω από το κεφάλι τους να τους ασκεί πιέσεις. Είναι αυτοί που παρακάμπτουν μέχρι και άρθρα του συντάγματος, του δικού τους, του αστικού συντάγματος, όπως το άρθρο 16 για τα δημόσια πανεπιστήμια, επειδή απλά δεν τους βολεύει. Είναι αυτοί που με κάθε ευκαιρία κινούν τα ΜΑΤ και προσπαθούν με τη βία να καταστήλουν τους αγώνες των εργατών, των φοιτητών, των αγροτών, όλων των εργαζομένων. Θεωρούν όμως αντιδημοκρατικό το να γεμίζουν τα αμφιθέατρα, για παράδειγμα, από φοιτητές, οι δρόμοι να γεμίζουν από αγρότες, τα συνδικάτα να γεμίζουν από εργαζόμενους, να συζητούν όλοι αυτοί μαζί, συλλογικά, να αποφασίζουν τις μορφές πάλης τους για τα ζητήματα που τους καίνε. Ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν τα επιχειρήματά τους. Στην αρχή είπαν τους αγρότες υποκινούμενος από το ΚΚΕ. Μετά το πήραν πίσω όπως, όταν τους έκραξαν οι αγρότες από τα μπλόκα, ανάμεσά τους φυσικά και πολλοί δικοί τους, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται και σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Πολωνία. Απόδειξη ότι η κοινή ρίζα των προβλημάτων είναι η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική της γκριζοπράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι και τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περικύκλωσαν Γάλλοι και Βέλγοι αγρότες. Λέτε να υποκινούνται και αυτοί από το ΚΚΕ? Και αυτό σιγά σιγά θα το ακούσουμε από όλους αυτούς. Όχι. Όλοι υποκινούνται από τα κοινά τους προβλήματα, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων, φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών, και στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ομολογούν όμως όλα αυτά περί υποκίνησης που λένε? Ότι πράγματι το ΚΚΕ είναι, όπως οφείλει, στην πρώτη γραμμή των δίκαιων αγώνων, οι οποίοι αγκαλιάζουν όλο και περισσότερους. Εκεί εμείς καταθέτουμε και την μεγαλύτερη δύναμη που μας έδωσε ο λαός στις εκλογικές αναμετρήσεις του προηγούμενου χρόνου.
όλοι οι εκλεγμένοι βουλευτές, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, όλοι οι συνδικαλιστές, όλα τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όλοι δίνουμε τη μάχη ώστε αυτοί οι αγώνες να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη μαζικότητα, αντοχή, εύστοχα αιτήματα, να γίνεται όλο και πιο καθαρό σε όσους κινητοποιούνται το ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος που έχουμε απέναντί μας. Γιατί ό,τι και να λένε η κυβέρνηση, οι παπαγάλοι της και κάποιοι άλλοι από τα άλλα κόμματα που τη δική τους θλίψη, τη δική τους απαισιοδοξία θέλουν ντε και καλά να τη φορέσουν καπέλο στο λαό, αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει. Και αυτή η αντιπολίτευση, γίνεται πρώτα απ' όλα στους δρόμους του αγώνα. Εκεί χαλάει η σούπα της συνένεσης κυβέρνησης και άλλων κομμάτων του συστήματος, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, της Πλέψης, των διαφόρων ακροδεξιών παραφιάδων, όπως η Ελληνική Λύση, η Νίκη, το μόρφωμα του Κασιδιάρη, που ψηφίζουν σοριδών και τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και βάζουν πλάτη με τον τρόπο του ο καθένας στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το μόνο αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση και στην άγρια πολιτική που κλιμακώνεται και ο μόνος τρόπος για να έχουμε νίκες, κατακτήσεις, είναι οι εργατικοί, οι λαϊκοί αγώνες που ξεδιπλώνονται μέρα με τη μέρα. Και τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, όποιον και να ρωτήσει σήμερα, θα σου πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εργατική λαϊκή οικογένεια είναι η ακρίβεια που εξανεμίζει πραγματικά το λαϊκό εισόδημα. Κάθε αγώνας που αναπτύσσεται και που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα, αντικειμενικά έχει και αυτό το υπόβαθρο, τη δυσκολία δηλαδή της λαϊκής οικογένειας να καλύψει τις ανάγκες της, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις. Εργαζόμενοι που έχουν αλλάξει τελείως τις διατροφικές τους συνήθειες, αναγκάζονται να αλλάξουν τόπο και ορισμένες φορές ακόμα και τρόπο κατοικίας, γιατί τα ενίκια δεν βγαίνουν. Οι διακοπές και τα ταξίδια αφορούν πλέον μια ολοένα και πιο συρρυκνωμένη μειοψηφία και ο κατάλογος των επιπτώσεων θα μπορούσε βέβαια να συνεχιστεί για πάρα πολλή ώρα. Το ΚΚΕ αναδεικνύει τον πολύπλευρο χαρακτήρα της επίθεσης στο εργατικό λαϊκό εισόδημα. Γιατί είναι κοροϊδία να μιλά κανείς για την ακρίβεια και να ψάχνει το ύψος των μισθών και τη δραστική μείωσή του στην τελευταία 15ετία, να το ξεχνά αυτό ότι υπάρχει και συνεχίζεται. Και αυτό έχει γίνει μέσω και της νομοθετικής ρύθμισης για το ύψος του κατώτατου μισθού, της κατάργησης ουσιαστικά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των αλλαγών στις υπερορίες, της μεγάλης υποχώρησης του μέσου μισθού, της δραστικής περικοπής των συντάξεων, της εκτεταμένης ανεργίας, του πετσοκόμματος των όποιων επιδομάτων. Αυτά είναι μερικά μόνο μέτρα που ήρθαν για να μείνουν με τα μνημόνια που διαδοχικά και όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, εφάρμοσαν και όσο να λένε ότι βγήκαμε από αυτά, οι συνέπειές τους, οι ψηφισμένοι νόμοι, είναι ακόμα εδώ και παράγουν αποτελέσματα. Αν συνυπολογίσουμε την εκτόξευση της έμεσης και άμεσης φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων έχει μειωθεί σχεδόν κατά 40%. Με αυτό το τσακισμένο εισόδημα, οι εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πελώριο κύμα ανατιμήσεων στις τιμές των εμπορευμάτων
μετά την πανδημία. Και για να καταλάβει κανείς πως η επίθεση του κεφαλαίου απλά αλλάζει μορφή, είναι χαρακτηριστικό πως τώρα οι εργαζόμενοι δουλεύουν για λιγότερα, όχι επειδή μειώνεται ο μισθός, αλλά γιατί ο μισθός αντιστοιχεί σε λιγότερα πράγματα που μπορούν να αγοράσουν. Η πραγματικότητα για την εργατική λαϊκή οικογένεια είναι πως καθυλώνεται σε μια ζωή που γίνεται ολοένα και πιο φτωχική, ολοένα και πιο μίζερη. Και όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απ' τη μια πανηγυρίζει για τους ρυθμούς της ανάπτυξης και απ' την άλλη όταν τη ρωτάνε για την ακρίβεια λέει ότι δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό, ότι αυτή είναι εισαγόμενη. Όμως καπιταλιστική ανάκαμψη και άνοδος των τιμών γενικά πάνε μαζί. Πόσο μάλλον που αυτή η τάση ενισχύθηκε δραστικά από την ίδια την πολιτική, την επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόψιμο χρήματος για να τροφοδοτήσει τους μεγάλους, τους μονοπωλιακούς ομίλους και τη λεγόμενη βεβαίως πράσινη ανάπτυξη. Τα τεράστια πακέτα χρηματοδότησης των πράσινων επενδύσεων βασίστηκαν σε νέο χρήμα και σε μια πολιτική φθηνού δανεισμού, οδηγώντας έτσι σε εκτείναξη του πληθωρισμού. Άλλος παράγοντας του πολέμου στα δικαιώματα των εργαζομένων είναι οι πελώριες αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης δεν έχουν καμιά βάση, καθώς η ενέργεια παρά τις διακυμάνσεις είναι και σήμερα πανάκριβη, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να δούμε τις τιμές να εκτινάσονται ξανά. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας και για την πράσινη μετάβαση που έχουν υλοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Η πραγματικότητα όμως είναι πως η περίφημη γκριζοπράσινη ανάπτυξη οδηγεί νομοτελειακά σε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές όλων των εμπορευμάτων, αφού παράγονται με μεθόδους που τα κάνουν αντικειμενικά πολύ πιο ακριβά. Και να ήταν μόνο αυτά. Η πολιτική της κυβέρνησης, ο σημεοφόρος του ΝΑΤΟ, που βεβαίως την ακολουθεί τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως προηγούμενα την ακολούθησαν αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, έχει επίσης και αυτή καταλυτική επίδραση στις τσέπες του λαού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη συνέχεια η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η επιβολή του εμπάργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγούν σε εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, των τιμών των λιπασμάτων, του μεταφορικού κόστους. Ενώ ένας ακόμη λόγος που οι έμεσοι φόροι διατηρούνται στα ύψη είναι και για να πληρώνονται βεβαίως οι πανάκριβοι εξοπλισμοί ύψους πολλών δισεκατομμυρίων, όπως τα F-35. Εξοπλισμοί οι οποίοι δεν έχουν βέβαια στον προσανατολισμό την άμυνα του ελληνικού λαού, αλλά υπηρετούν μόνο νατοϊκές ανάγκες και τα συμφέροντα φυσικά της αστικής τάξης της χώρας, αλλά και η περιβόητη εξωστρέφεια που λένε της ελληνικής οικονομίας, για την οποία έχουμε ακούσει όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα να επέρονται για αυτή, επίσης και αυτή είναι που εκτοξεύει τις τιμές. Γιατί όταν ποιοτικά εμπορεύματα μπορούν εύκολα να διοχετευθούν στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, αντικειμενικά αποκτούν και τιμές εξωτερικού και σημαντικό τμήμα της λαϊκής κατανάλωσης αντικαθίσταται από εισαγόμενα διατροφικά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας. Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων που κατατρώνε το λαϊκό εισόδημα σε ολόκληρες περιοχές του κέντρου της Αθήνας και αλλού είναι στενά συνδεδεμένες με την εκτόξευση της τουριστικής κίνησης, δηλαδή με το περιβόητο τουριστικό θαύμα. Ενώ
οι παραδοσιακές διακοπές για ξεκούραση απλά είναι πλέον απαγορευτικές για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Τέλος, έχουμε και τα μεγάλα μονοπόλια που λειτουργούν ως καρτέλ σε διάφορους κλάδους, αλλά και τις ιδιωτικοποιήσεις που οδηγούν και αυτές με τη σειρά τους σε εμφάνιση κόστους εκεί που δεν υπήρχε. Η διαχρονική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, τα συνεχιζόμενα κύματα εμπορευματοποίησης στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο νερό, στις μεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία, αυξάνουν δραστικά όλο το κόστος για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Τι προκύπτει από όλα αυτά τα παραπάνω? Ότι κάθε άλλο παρά εισαγόμενο είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι 100% αποτέλεσμα του σημερινού καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης της πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου. Κι όμως, σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των τεράστιων καινοτομιών σε κάθε τομέα, η διασφάλιση ενός πραγματικά σύγχρονου βιωτικού επιπέδου που να περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκών των εργαζομένων βρίσκεται έξω από τα βαλάντια της συντριπτικής τους πλειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν όλα ανεξαιρέτως αυτά τα αγαθά. Συνολικά η ακρίβεια είναι ακόμα μια πλευρά της ληστρικής φύσης του καπιταλισμού που βασίζεται στην εκμετάλλευση στο χώρο δουλειάς και στην απλήρωτη εργασία. Αυτή η πραγματικότητα εξηγεί άλλωστε και το λόγο που τα αστικά κόμματα δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν και τα μέτρα που προτείνουν εξαντλούνται σε ψίχουλα και σε κοροϊδία. Έτσι, και τα κατά καιρούς κυβερνητικά μέτρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα προπέτασμα καπνού για να αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά αίτια της φτώχειας του λαού. Δείτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει με το πλαφόν σε ορισμένα εμπορεύματα που στην καλύτερη περίπτωση, ακόμα κι αν οδηγήσει σε κάποιες ελάχιστες μειώσεις, την ίδια στιγμή θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε κάποια άλλα. Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει πως το 1/4 της τιμής στο σούπερ μάρκετ και πάνω από το 65% της τιμής της βενζίνης είναι οι άδικοι, έμεση φόροι που πληρώνουν οι καταναλωτές στο κράτος για να διασφαλίζονται τα ματωμένα πλεονάσματα. Οι αυξήσεις μισθών που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ υπολείπονται δραστικά, ακόμα και του πληθωρισμού των τελευταίων ετών, πολύ περισσότερο από τη μείωση που έχουν υποστεί οι μισθοί την τελευταία δεκαπενταετία. Η διατίμηση της ενέργειας και του περιορισμού του κέρδους των ενεργειακών ομίλων που επίσης προτείνει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αντικειμενικά πανάκριβης πράσινης ενέργειας του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Είναι πρόκληση όταν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να μειωθούν οι έμεση φόροι και μάλιστα σε ορισμένα μόνο είδη, αφού οι αυξήσεις στους έμεσους φόρους ήταν βασικό εργαλείο που χρησιμοποίησε η δική του κυβέρνηση. Το βασικό όμως που κρύβουν όλοι τους είναι πως τα ματωμένα πλεονάσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται πάλι στο προσκήνιο και από τη στιγμή που τα αποδέχονται είναι δεδομένο ότι θα εξαπολύσουν νέο γύρο επίθεσης στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Η πραγματικότητα βέβαια είναι πως η ακρίβεια δεν οφείλεται σε λαθεμένους χειρισμούς της τωρινής ή της προηγούμενης κυβέρνησης. Αποτυπώνει τελικά την εξαθλίωση της εργατικής τάξης λόγω αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία προωθείται με πολιτικές που αποδέχονται όλα αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό και χτυπάει αποφασιστικά όχι μόνο τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως άλλωστε μαρτυρούν και οι τεράστιες κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές από αυτές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω. Για να κερδίσουν το παραμικρό οι εργαζόμενοι, για να πάρουν μια ανάσα, βρε αδερφέ, από αυτή την ακρίβεια, πρέπει να έχει απώλειες στο κεφάλαιο, γιατί την ώρα που η λαϊκή οικογένεια φοβάται να πλησιάσει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, ο τζίρος αυτών των εταιριών εκτοξεύεται, έχοντας ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ο όγκος πωλήσεων να αυξάνεται σημαντικά. Δηλαδή κερδίζουν από τον πληθωρισμό. Την ώρα που τα ψηλά επιτόκια οδηγούν σε δάνεια τη λαϊκή οικογένεια, πρώτα σε κοκκίνισμα και μετά σε πληστηριασμούς, οι τράπεζες κερδίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε τρίμηνο. Την ώρα που οι εργαζόμενοι λύνουν εξισώσεις για να επιλέξουν τι χρώμα θα έχει ο επόμενος φουσκωμένος λογαριασμός του ρεύματος, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες αναμένεται να σπάσουν ακόμα ένα ρεκόρ κερδοφορίας για το 2023 πάνω και από τα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ του 2023. Την ώρα που, όπως μας λέει ο Υπουργός Υγείας, θα πρέπει να πληρώνουμε νόμιμο φακελάκι για να χειρουργηθούμε στο δημόσιο νοσοκομείο χωρίς να περιμένουμε μήνες, οι κυβερνήσεις δίνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο σε νατοικούς εξοπλισμούς, σε πολεμικές αποστολές που εμπλέκουν τη χώρα μας πιο βαθιά σε τεράστιους κινδύνους. Δεν υπάρχει πλευρά της ζωής των εργαζομένων στην οποία να μην καταπιέζονται από τη δίψα των ομίλων για περισσότερο κέρδος και από την προθυμία του κράτους να υπηρετήσει αυτούς τους ομίλους του κεφαλαίου. Έλα όμως που αυτή η δίψα τους δεν σβήνει με τίποτα. Όσα και να κερδίζουν αυτοί, πάντα θα θέλουν όλο και περισσότερα, γιατί αυτό ακριβώς το κυνήγι του περισσότερου κέρδους είναι ο μόνος τρόπος που λειτουργεί ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός. Γι' αυτό λέμε ότι η ριζική αντιμετώπιση της ανέχειας όλων αυτών των προβλημάτων δεν χωρά στο στενό για το λαό πλαίσιο του σημερινού συστήματος. Μόνο ο σοσιαλισμός, η εργατική εξουσία, η κατάργηση του καπιταλιστικού κέρδους, της εκμετάλλευσης, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία, στις υπηρεσίες, μπορεί να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία στην οποία οι ανάγκες του εργαζόμενου ανθρώπου θα είναι στο προσκήνιο, στην οποία το εργατικό λαϊκό εισόδημα θα αντανακλά τις δυνατότητες της εποχής και τον πραγματικό κοινωνικό πλούτο. Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα ως διαμαγείας. Από σήμερα ριχνόμαστε στον αγώνα για να ανοίξει αυτή η προοπτική. Και όσο περισσότεροι μπαίνουν σε αυτή τη μάχη, όσο πιο πλατιά συνειδητοποιείται ότι αυτή είναι η λύση σε όλα τα μεγάλα προβλήματα της εργατικής τάξης, τόσο πιο επικίνδυνη για το κεφάλαιο και την εξουσία του, άρα και πιο άμεσα αποτελεσματικοί θα γίνονται οι αγώνες μας. Σήμερα το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στη συνδυασμένη πάλι απέναντι σε όλες τις πλευρές αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Μπαίνει μπροστά στην πάλι για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, για να καταργηθεί επιτέλους ο εμβληματικός μνημονιακός νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου που απαγορεύει συλλογικές διαπραγματεύσεις για το βασικό μισθό, ο οποίος πρέπει να πάει άμεσα σήμερα τουλάχιστον στα 900 ευρώ. Για να επανέλθει η αρχή
της ευνοϊκότερης σύμβασης, να δοθούν πίσω στους εργαζόμενους οι κλεμμένες τριετίες της περίοδου 2012-2023 και να αναπροσαρμοστούν αμέσως οι μισθοί με βάση αυτά. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για την κατάργηση της αντιλαϊκής φορολογίας, των έμεσων φόρων και μετακύληση των φορολογικών βαρών μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, για διεύρυνση του αφορολόγητου και επαναφορά του και για τους αυτοαπασχολούμενους, για να αυξηθούν οι συντάξεις, να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με παράλληλη μετακύλησή τους στην μεγαλοεργοδοσία, για να μπει φρένο στις ανατιμήσεις των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, με ουσιαστική παρέμβαση κατά των διαφόρων καρτέλ και όχι με τα πρόστιμα της κοροϊδίας που δεν θίγουν στο ελάχιστο την κερδοφορία των ομίλων, για τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτά τα αιτήματα βρίσκονται στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της γενικής απεργίας που έχουν ήδη αποφασίσει για τις 28 Φλεβάρι εκατοντάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα ανάμεσά τους και το μεγαλύτερο της χώρας εδώ στην Αθήνα. Όλες οι οργανώσεις της εργατικής τάξης πρέπει να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις, αφήνοντας την ανυποληψία της τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που αποφάσισε απεργία λίγο πριν από το Πάσχα. Την 28η του Φλεβάρι, αυτή τη μέρα, όλοι οι επιμέρους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη πρέπει να συνενωθούν, όλοι οι αγώνες σε ένα ενιαίο, γενικό, πανελλαδικό, απεργιακό ξεσηκωμό των υγειονομικών, για να μην απολυθούν οι 6.000 συμβασιούχοι συνάδελφοί τους και να μην περάσει το απαράδεκτο μέτρο που κάνει το φακελάκι νόμιμο για ένα χειρουργείο, των οικοδόμων, για να γίνει η σύμβασή τους υποχρεωτική, να τους αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που χρόνια τους έχουν κλέψει, των μεταλλεργατών του Πειραιά, του Θριάσιου, που με τον αγώνα τους κατάφεραν να υπογράψουν την τρίτη κατά σειρά επιχειρηματική συλλογική σύμβαση με ουσιαστικές αυξήσεις και συνεχίζουν. Των συνταξιούχων που είδαν τους λογαριασμούς τους νέες περικοπές και βγαίνουν ξανά στο δρόμο του αγώνα. Των νέων εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα που ζητούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις μισθών. Των εργαζομένων στο φάρμακο που έσπασαν την τρομοκρατία και πέτυχαν την επαναπρόσληψη του συναδέρφου του συνδικαλιστή. Να βρεθούν μαζί φυσικά με όλους τους φορείς που βρέθηκαν στην οδό Αβίδου 146 για ακόμα μια μάχη που δεν αφορά μόνο την Ιωάννα Κολοβού και το γιο της, αλλά όλους μας, για να σώσουμε τα σπίτια του λαού από τα κοράκια. Όλοι μαζί λοιπόν παίρνουμε τη σκυτάλη από τους εργάτες της Λάρκο, των λοιπασμάτων Καβάλας, των Πετρελαίων, της Μαλαματίνα, της CE Food, των εκατομμυρίων λαού που βγήκε στο δρόμο μετά το έγκλημα στα Τέμπη και για πάνω από 20 μέρες φώναξε ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και αυτό το σύνθημα που συντάραξε όλη τη χώρα στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το έγκλημα στα Τέμπη, μπορεί να ακουστεί ξανά, δυνατά, σε ολόκληρη τη χώρα
τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτό ακριβώς στις 28 του Φλεβάρι. Να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε εδώ για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, για να τιμωρηθούν και τα φυσικά πρόσωπα και οι πολιτικοί που ευθύνονται, για να βρουν δικαίωση οι 57 αδικοχαμένες ψυχές και οι οικογένειές τους. Αυτό το σύνθημα να γίνει συνείδηση, να γίνει οδηγός δράσης και πράξης σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Οι 3 εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι την απεργία μπορεί να είναι πολύ παραγωγικές και να αφήσουν σημαντικά κατασταλάγματα για τη συνέχεια. Όλη μας η σκέψη, η δράση, οι πρωτοβουλίες πρέπει να στραφούν στο πώς θα δυναμώσει η συζήτηση, η οργάνωση, η συμμετοχή, εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που φαίνεται πιο καθαρά ποιος είναι με ποιον και εκεί που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν οι συνειδήσεις. Μέσα στους αγώνες, μέσα στα συνδικάτα, στους συλλόγους και φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος. Εκεί μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να δει έμπρακτα πώς η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία κάθε άλλο παρά άτρωτες είναι. Εκεί μπορεί να δει ποιες δυνάμεις με τις θέσεις και τη δράση τους, ποιες είναι αυτές που συμβάλλουν στην αντεπίθεση των εργαζομένων και ποιες είναι αυτές που τους βάζουν εμπόδια και συνεχείς τρικλοποδιές. Άρα, αυτό που σήμερα απαιτείται είναι να κατοχυρωθούν και να πληθύνουν το επόμενο διάστημα τα βήματα που αποτυπώνονται ήδη στη σταθερή αύξηση ολοένα και περισσότερων εργαζομένων στις αρχαιρεσίες των σωματείων τους, στη βελτίωση του αρνητικού συσχετισμού σε μεγάλες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Εκεί, μέσα στο κίνημα, υπάρχει χώρος, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για την κοινή δράση με κάθε τίμιο εργαζόμενο, κάθε συνδικαλιστή που δεν έχει ξεπουληθεί στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις. Και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί και αυτές, ανεξάρτητα από το τι επιλογές πολιτικές είχαν κάνει μέχρι χτες. Εκεί χτίζονται οι βάσεις για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Για να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής, το ρεύμα αμφισβήτησης των κυβερνήσεων και της αντιλαϊκής συνένεσης που προσφέρουν τα διάφορα κόμματα του συστήματος. Για να μπει στο στόχαστρο πιο αποφασιστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η φυλακή των λαών που υπάρχει μόνο για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τσακίζοντας κάθε λαϊκό δικαίωμα με τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Πλέον έχουν αποκαλυφθεί τα ψέματα των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σύγκλησης, περί ευημερίας, περί εξασφάλισης δικαιωμάτων που θα προσέφερε και στο λαό μας η συμμετοχή σε αυτή την ένωση. Πίσω από τα βάσανα των αγροτών βρίσκεται η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πίσω από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων βρίσκονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αγοράς των πτυχίων. Πίσω από τη δεκάωρη, από την 13ωρη εργασία, χωρίς αμοιβή για υπερορίες,
βρίσκονται οι οδηγίες και αποφάσεις της Κομισιόν για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας για απασχόληση σε πολλαπλούς εργοδότες και ο κατάλογος των αμαρτιών και των εγκλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν δεν έχει τέλος. Το ΚΚΕ είπε όλη την αλήθεια, πολύ έγκαιρα μάλιστα για όλα αυτά. Τα αποκάλυψε, τα αντιπάλεψε, συνέβαλε ώστε η εφαρμογή κάποιων από αυτά να έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη και αυτό ήταν προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, της ελληνικής νεολαίας. Είναι πρόκληση από τη μια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τα προβλήματα των άλλων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσει, όπως νομίζει, τις δικές της ευθύνες όταν έχει η ίδια προωθήσει με αποφασιστικότητα αυτή ακριβώς την πολιτική που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι όμως εξίσου πρόκληση από την άλλη το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά να παρουσιάζουν μια ψεύτικη ιδηλιακή κατάσταση για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα μιας βολικής δίθεν αντιπολίτευσης που έχει ορίζοντα μόνο την κυβερνητική εναλλαγή «Φύγε εσύ να κάτσω εγώ», που δεν αλλάζει όμως τίποτα για τη ζωή του λαού μας. Όλα αυτά πρέπει να πάρουν απάντηση από τον ελληνικό λαό και στις ευρωεκλογές στις 9 του Ιουνίου. Να στείλουμε και εδώ από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας, ενδυνάμωσης των αγώνων με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε όλες αυτές τις μάχες με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Θα τα καταφέρουμε. Τη φτώχεια στην οργή που σε λίγο θα μας τραγουδήσουν και οι υπεραστικοί θα κάνουμε αγώνα για την ανατροπή. Γεια σας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλή υγεία. Καλούς αγώνες.